ο οποίος δεν έχει ορατό τέλος. Δεν απαντάτε στο ρωτάω. Η Ελλάδα μπαίνει σε δεύτερη. Αυτό θα πω αμέσως. Η Ελλάδα μπαίνει σε δεύτερη μνημονιακή περιπέτεια, η οποία θα είναι εξίσου βασιλευτική με την πρώτη. Βεβαίως, απολύτως είναι μνημόνιο. Αυτή η γραμμή πιστωτικής πίστωσης είναι αυτό. Σημαίνει μνημόνιο, νέο μνημόνιο, νέους όρους. Νέους όρους, όπως και να το ονομάσουμε αυτούς. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν αντί να φύγει από την κηδεμονία και από τη λαϊλασία, μπαίνει σε δεύτερη φάση και κηδεμόνευσης και λαϊλασίας. Δηλαδή, ο κύκλος είναι φαύλος και ατέλειωτος. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Είναι ένας κύκλος τελείως. Δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Ναι, αλλά είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ο ρεαλιστής θα σου πει ότι είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ή θα πάρεις λεφτά από τις αγορές, ή θα πάρεις λεφτά από τους εταίρους, ή θα βάλεις φόρους. Δεν έχει άλλο. Από πού αλλού. Όχι, και αν θέλεις. Φόρους. Γιατί υπάρχει πρέπει να σου πει αν θέλεις. Γιατί αν δεν θέλεις, λοιπόν, δεν έχεις να πάρεις τίποτα. Λέω. Λοιπόν, θα χρειαστείς από κάπου λεφτά. Από πού. Επαναφέρεται τη συζήτηση. Επαναφέρεται τη συζήτηση. Για το νέο μνημόνιο λέω. Όχι, όχι, για το νέο μνημόνιο λέω. Λοιπόν, δεν χρειάζεται μνημόνιο η χώρα. Η χώρα χρειάζεται νέο προοδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα στηρίξει την ανάπτυξη και την παραγωγική ανσυγκρότηση. Ωραία, τα μνημόνια καταστρέφουν την οικονομία. Αυτά, τα μνημόνια βάζουν φόρους. Ναι, τα μνημόνια κυνηγάνε να. Όλα θέλουν χρηματοδότηση. Τα λεφτά που θα βρείτε. Ποιος σας λέει. Το είπανε πριν. Τα μνημόνια είναι για τους πιστωτές, δεν είναι όμως για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό. Αντιληφθείτε το συζήτηση, αυτό. Σας είπα προηγουμένως ότι χρειάζεται νέο φορολογικό σύστημα, χρειάζεται και διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέου. Αυτά τα είπαμε και νομίζω... συζητάτε με την κυβέρνηση. Λοιπόν, λέει η κυβέρνηση να πάμε σε μια συζήτηση εφόλης ανοιχτή. Τα συζητάμε όλα, λέει. Έτσι είπα. Σας είπα, δεν υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε και με το ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία κινούνται στο μνημονιακό τόξο. Εμείς συζητάμε με δυνάμεις και πρόσωπα που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Και πού θα τις βρείτε, κύριε Λαφαζάνη, που μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα αντιμνημονιακό προοδευτικό πρόγραμμα. Με ποιον, με εσάς. Ένα αντιμνημονιακό προοδευτικό πρόγραμμα. Αυτή είναι η δική μας κατεύθυνση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πλειοψηφία στον ελληνικό λαό. Υπάρχει μια μεγάλη... Ποιος το πέσα. Υπάρχει μια μεγάλη... Ολοκληρώσει ο άνθρωπος και απαντάτε μετά. Υπάρχει μια μεγάλη λαϊκή συνένεση αυτή την ώρα και μια μεγάλη λαϊκή συγκατάθεση να αλλάξει πορεία η χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε επόμενες εκλογές και θα έχουμε εκλογές σύντομα. Γιατί δεν έχετε συμμάχους, πιο γρήγορα από τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα φτάσουν και θα παραφτάσουν, κύριε οικονόμου. Να είστε βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι η χώρα μπορεί να ακολουθήσει και άλλο δρόμο. Δεν είναι δυνατόν, να εμφανίζονται σαν δυνάμεις σταθερότητας οι δυνάμεις που έχουν καταστρέψει τη χώρα. Κύριε και ψυχάρι, να λένε δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, δεν υπάρχει εναλλακτική πορεία. Πριν απαντήσω, έχουμε λίγο. Λοιπόν, δώστε μια απάντηση να κλείσουμε. Πρέπει να έχουμε έναν ευελισμό στην πολιτική. Και ευχολόγια είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά ο ευελισμός είναι απαραίτητος. Πρώτα απ' όλα, με αυτή τη ρύθμιση που κάνει.